Πώς όμως με την ίδια χρηματοδότηση, όταν έχεις να μοιράσεις την πίτα σε 5 δομές και την ίδια στιγμή καλείς να τη μοιράσεις σε 55, το αποτέλεσμα είναι αυτό που αντιμετωπίζουμε σήμερα, δηλαδή 50, 60 και 70% μείωση των εγκρίσεων και όχι των εγγραφών. Συνάντηση με τον Δήμαρχο Σερών Αλέξανδρο Χρυσάφη είχαν σήμερα το μεσημέρι οι εργαζόμενοι των ΚΔΑΠ, προκειμένου να ενημερωθούν για τις εξελίξεις που υπάρχουν σε ό,τι αφορά το μέλλον των κοινωνικών δομών, αφού στις τάξεις των εργαζομένων σε όλη τη χώρα υπάρχει αναβρασμός, με τους εργαζόμενους να φοβούνται μαζικές απολύσεις. Δήμαρχος και εργαζόμενοι αναμένεται να ξανασυναντηθούν και πάλι σε μία εβδομάδα από τώρα, με τους υπαλλήλους ωστόσο σήμερα να ζητούν από τον Δήμαρχο να παραμείνουν όλοι στις θέσεις τους για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι όταν υπάρχει καλή διάθεση και διάλογος μπορεί να έρθει και το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ανανεώσαμε λοιπόν το ραντεβού μας για τις επόμενες μέρες, όπου θα έχουμε και τις τελικές εξελίξεις από την πλευρά του Υπουργείου Εσωτερικών, αλλά και γενικά τη θέση της κυβέρνησης. Υπάρχει και σε αυτό το επίπεδο μια θετική εξέλιξη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σήμερα το πρωί δήλωσε, αναγνώρισε το πρόβλημα και δεσμεύτηκε ότι θα υπάρξει μια αύξηση του κονδυλίου για τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών. Οπότε είμαστε εδώ τις επόμενες μέρες να βρεθούμε ξανά και να έχουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Οι συνάδελφοι συνεχίζουν και εργάζονται κανονικά. Η δέσμευση όμως είναι ότι θα συνεχίσει όλο το προσωπικό. Άρα νομίζω ότι αυτό μας καλύπτει. Στα ΚΔΑΠ, εργαζόμενοι οι οποίοι έχουν μια δικαιολογημένη αγωνία με την κατάσταση η οποία δημιουργήθηκε φέτος λόγω όχι των λιγότερων βάουτσερ που υπάρχουν, αλλά των περισσότερων αιτήσεων που έγιναν, και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να έχουμε έναν εντελώς διαφορετικό αριθμό φέτος σε σχέση με πέρσι, γιατί υπάρχει και μεγάλος ανταγωνισμός. Υπάρχουν και πολλά νέα ΚΔΑΠ, ιδιωτικά ΚΔΑΠ που έχουν γίνει. Αυτό προφανώς δημόρφωσε μια πραγματικότητα φέτος διαφορετική. Η πεποίθησή μας και η θέλησή μας είναι να μην υπάρξει εργαζόμενος στα ΚΔΑΠ φέτος που να επηρεαστεί, και η θέση μας και η στόχευσή μας να επηρεαστεί εργασιακά. Γιατί αυτοί οι εργαζόμενοι έβαλαν πλάτη, προσπάθησαν, δημιούργησαν αυτές τις κοινωνικές δομές και σαν Δήμο Σερών πιστεύουμε σε αυτές τις κοινωνικές δομές. Η κοινωνική πολιτική πρέπει να ασκείται με όλα τα εργαλεία τα οποία δίνει ο νόμος και με όλο το ανθρώπινο δυναμικό. Έχουμε ένα ανθρώπινο δυναμικό το οποίο έχει την τεχνογνωσία, παρέχει υπηρεσίες υψηλού επίπεδου, και σε αυτό το πράγμα επενδύουμε και εμείς ως Δήμος. Στο πλαίσιο αυτό και στην φιλοσοφία αυτή ήταν και η συνάντηση που κάναμε με τους συμμάχους εργαζόμενους στα ΚΔΑΠ, γιατί έτσι τους φανταζόμαστε, έτσι τους νιώθουμε, γιατί η αγωνία τους είναι και η δικιά μας αγωνία. Και όχι μόνο γιατί θα πρέπει να κρατήσουμε όρθιες αυτές τις δομές, αλλά γιατί ξέρουμε τι σημαίνει κάποιος ο οποίος δουλεύει και προσπαθεί 15 χρόνια να μένει από τη μια μέρα στην άλλη, ενδεχόμενα χωρίς εργασία ή με λιγότερη εργασία. Και αυτό είναι που προσπαθήσαμε και προσπαθούμε τόσο ώστε να το διασφαλίσουμε. Τα δεδομένα αλλάζουν συνεχώς, τόνισε ο Δήμαρχος, και συνέχισε λέγοντας ότι θα τα καταφέρουμε να έχουμε τα ΚΔΑΠ όπως ήταν πέρσι, με τους εργαζόμενους, τα παιδιά και τις υπηρεσίες που προσφέρει ο Δήμος. Και με αυτές τις κινήσεις που περιμένουμε κεντρικά για επιπλέον βάουτσερ και για κινήσεις που έχουν να κάνουν με μεταφορά των βάουτσερ που θα περισσέψουν τους παιδικούς σταθμούς στα βάουτσερ των ΚΔΑΠ, και με τις κινήσεις που θα κάνουμε εδώ, νομίζω ότι στον Δήμο δεν θα έχουμε πρόβλημα. Υπάρχει μια νομοθεσία, είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, το οποίο δίνει το δικαίωμα από μόνο του για έναν χρόνο ακόμα εργασίας. Ο νόμος αυτός λέει ότι τον πρώτο μήνα μετά τη λήξη των συμβάσεων συνεχίζουν κανονικά, με ό,τι αυτό σημαίνει. Δεν υπάρχει θέμα σύμβασης. Αξίζει να σημειωθεί ότι τις προηγούμενες ώρες υπήρξε αναστάτωση στις ΣΕΡΕΣ, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, από τον Δήμο Σερών εστάλει μήνυμα στους εργαζόμενους στον ΚΔΑΠ, που τους ενημέρωνε ότι δεν μπορούν να αποδεχθούν τις υπηρεσίες τους από την 1η Σεπτέμβρη, μέχρι να δοθεί λύση από το αρμόδιο Υπουργείο. Βέβαια, μετά από ώρα, όπως έγινε γνωστό, το μήνυμα αυτό ανακλήθηκε.
Δεδομένη τη μη ύπαρξη μέχρι αυτή τη στιγμή απάντηση του αρμόδιου Υπουργείου στα αιτήματα τη ΚΕΔΕ και των εργαζομένων στα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠΜΕΑ, καθώς επίσης και των ιδιαιτέρως μειωμένων μέχρι και σήμερα εγγραφών στις δομές της ΚΕΔΗΣ, κατόπιν ενημερώσεως του Δημάρχου Σερών, είμαστε αναγκασμένοι να μην αποδεχθούμε από αύριο 1η 9 2020 τις προσφερόμενες υπηρεσίες των εργαζομένων όλων των δομών ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠΜΕΑ μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφών και της ενεργοποίησης των σχετικών βάουτσερ. Οπότε και ευελπιστούμε ότι θα έχει δοθεί επίσημα λύση στο ζήτημα από το αρμόδιο Υπουργείο. Μέχρι τότε οι δομές θα παραμείνουν κλειστές και το προσωπικό θα αναμένει νεότερες οδηγίες από τη διοίκηση της ΚΕΔΗΣ. Θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με τον Δήμαρχο και αντιπροσωπεία των εργαζομένων άμεσα. Ήταν ένα μήνυμα το οποίο για ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα επικράτησε η λογική. Από ποιον είχε αποστολή? Προφανώς από την διοίκηση της επιχείρησης. Η διοίκηση της επιχείρησης είχε στείλει αυτό το μήνυμα που έλεγε ότι ο Δήμαρχος δεν δέχεται να νεωθούν. Αυτό σε αυτούς που στείλαν το μήνυμα. Άλλα δεδομένα είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα, άλλα δεδομένα είχαμε την προηγούμενη πριν από τρεις μέρες και άλλα δεδομένα έχουμε τώρα. Και τα δεδομένα είναι θεαματικά καλύτερα. Αυτό είναι κάτι το οποίο επαναπροσδιορίζει και την όλη προσέγγιση του θέματος. Γι' αυτό το λόγο και κάποια μηνύματα που άκουσα προηγουμένως. Ναι, στάλθηκα με άλλα δεδομένα τα οποία είχαμε. Δυστυχώς με πολύ μικρότερο αριθμό και πάλι και το μήνυμα που στάθηκε πρέπει να σας πω ότι μιλούσε για προσωρινές καταστάσεις γιατί οι οριστικές θα λαμβανόταν υπόψη και όταν θα καταλήγαμε σε πόσα άτομα θα είμαστε. Άρα τα δεδομένα έχουν αλλάξει, άρα προφανώς και η στόχευση και η πεποίθησή μας αφού είναι η ίδια κινείται προς άλλη κατεύθυνση, νομίζω ότι θα καταφέρουμε όλοι μαζί για να έχουμε τα ΚΔΑΠ όπως τα είχαμε πέρσι, τους εργαζόμενους όπως τους είχαμε πέρσι και τα παιδιά και τις υπηρεσίες που προσφέρει ο Δήμος όπως τα είχαμε πέρσι και καλύτερα.